Και ήρθε η ώρα να ακούσετε το τραγούδι που όλοι περιμένατε. Αμά. Τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ο εχθρός του κάθε τραγουδιστή, παιδιά. Σκέψου να έχεις να μάθεις αυτά τα λόγια, ε. Καλύτερα μας κουρνιά ώρα με την ώρα βιαστικά μια τα βουβερνούν που δεν θα ξαναρθούν και εκείνο που βλέπω να τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι με σταθερή με τα σύννεμα νύχτες που δεν θα ξαναρθούν Μάγιο κλίμα και γιασένια. Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια. Κάποιος μας τα κλέβει μυστικά. Χαρόνια που περνούν που δεν θα ξαναρθούν και εκείνο που βλέπω να δει τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι με στα τα σύννεμα νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν Μάγιο κλίμα και για σένα. Υπέροχα φωνητικά ακούω από εκεί. Βαλέρια Ανδρέας Ρουμελιώτης. Καλά μιλάμε, εκτέλεση. Συλλεκτική. Και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγά τα σύννεφα νύχτες που μπαίνουν που θα ξαναρθούν Μάγιο κλίμα και για σένα. Γεια σου Βαλέρια. Τι να πω άλλο. Εδώ είναι που ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έγινε Άγιος. Μπράβο. Ο πολιούχος των θερινών κινηματογράφων. Μπράβο. Κάνω μια παρέμβαση. Ναι. Πώς είναι παρακαλώ. Η Αγία Βαρβάρα του Πυροβολικού και Άγιος Νικόλαος των Ναυτικών. Έτσι, εγώ μπράβο. Είμαι ο Άγιος των θερινών σινεμάτων. Και εγώ είπα ο Άγιος. Μια παρέμβαση. Ναι. Μια παρέμβαση. Ο Μίξο Θεοδωράκης είχε πει εδώ ότι του ζητήθηκε από τον αδερφό του επειδή γινόταν χαμός. Ξυλώνανε τα αυθαίρετα, ας πούμε, στην τραπετσόνα. Του είπε κάνε κάτι. Και έγραψε λοιπόν την τραπετσόνα και ίσως αυτό το τραγούδι έγινε όχημα για να κρατηθεί, να μην τους γκρεμίσουν τα σπίτια και τους πετάγανε στα παγκάκια. Αυτό είναι το ένα. Η δεύτερη περίπτωση που ξέρω που σωθήκανε πραγματικά. Δεκάδες κινηματογράφοι. Όχι καλοκαιρινοί κινηματογράφοι, αλλά θερινά σινεμά, ήταν εξαιτίας αυτού του τραγουδιού. Δηλαδή οι εργολάβοι, ακόμη και οι εργολάβοι που είχαν. Έχω γνωρίσει έναν εγώ. Που έχουν την μπουλντόζα παραπόδα, ας πούμε, έτοιμοι να χυμίξουν. Μέχρι και αυτοί τσιμπήσανε. Υπάρχει θερινός κινηματογράφος στο Βύρωνα που υπήρχε, ήταν στο χώμα κάτω και έγινε τετραόροφο, τριόροφο κτίριο και στην ταράτσα
υπήρχε θερινός κινηματογράφος με χώμα και χαλικάκι. Πότε, ρε, γιατί ήταν ο ιδιοκτήτης είχε πει ότι αυτό θα είναι θερινό σινεμά. Φτιάξαν λοιπόν τρεις ορόφους, τέσσερις πόσο φτιάξανε, και απάνω είναι θερινό σινεμά. Και αυτό το καταγγέλει ο Ψαριανός. Λοιπόν, και το καταγγέλω. Το μόνο που κατάφερα να διασώσω σε σχέση με τους θερινούς κινηματογράφους είναι τον τίτλο θερινά σινεμά. Για τίποτα άλλο δεν λένε θερινό, όλα τα λένε καλοκαίρινα. Και θα αυτό τα κάνουμε είναι καλοκαίρινα. Τίποτα άλλο δεν διέσωσα. Κάποτε στην Ελλάδα ήταν 750 καλοκαιρινοί κινηματογράφοι, αυτή τη στιγμή είναι 50-70. Το μόνο που κατέφερα είναι να ενώσω μια καθαρεύουσα με μια γαλλική λέξη που τονίζονται στη λίγουσα. Θερινά σινεμά. Αυτό ήταν όλο. Όπως λέμε, λεμί μπουκαλιών. Είναι σιωπή. Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι για τον πρώτο μου Λυκαβητό του 82. Καταραμένε, δώσε μου τον ήχο. Που ήταν το, αυτό ήταν το προήμιο. Το 82, πριν τη Βουλιαγμένη. Το προήμιο της Βουλιαγμένης. Ακούστε την περιγραφή του πρώτου Λυκαβητού. Όσοι δεν είσαστε εκεί, να τα ακούσετε. Και μετά έχουμε άλλο. Μετά τον Γιώργο Ράλι, μετά την κυβέρνηση Ράλι που είχε καταγγείλει στη Βουλή. Η Κελαϊδόνη. Περιγραφή της βραδιάς. Τετάρτη 28 Ιουλίου 1982. Τόσα που έχω ζήσει, το ζήσα κι αυτού κι ήτανε κάτι μαγικό. Ήταν απαλό σαν χάδι, ήτανε πολύ γλυκό το βράδυ στο Λυκάβι του. Ήρθανε νωρίς και στήσαν κάμερες πολλές, ήτανε και μπάτσι μες στολές. Ήρθανε κι οι πρώτοι φίλοι, έπεφτε αργά το δίλι. Ήρθα και κάποιες κόλλητες και περνούσιο κι ανέβαινε πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ. Και περνούσιο και κράτησαν κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Όλοι μαζί. Και περνούσε η ώρα κι ανέβαινα πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ. Και περνούσε η ώρα και κράτησαν κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Χωριστά. Ήρθαν κι οι οικογένειες με παιδιά, ήρθαν μαθητές και εργάτες, ήρθαν νεοδημοκράτες, ήρθαν και κάμποσα φρικιά. Ήρθαν παχουλές κυρίες, ήρθαν φοιτητές, ήρθανε και εγκόμενες παλιές. Γύρω μου κοιτούσα, όση ώρα τραγουδούσα, έβλεπα φάτσες γελαστές. Και περνούσε η ώρα και νιώθαμε καλά, πιο καλά, πιο καλά, πιο καλά. Και περνούσε η ώρα και νιώθαμε κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Και περνούσε η ώρα και νιώθαμε καλά, πιο καλά, πιο καλά, πιο καλά. Και περνούσε η ώρα και νιώθαμε κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Δικό σου. Λα 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 λ
γιος.